να κάνει και τα συγκεκριμένα δρομολόγια που να ξέρει και, ο πρόεδρος της σχολής να γνωρίζει και να προσαρμόσει είναι. Και τα ωράρια των καθηγητών έτσι ούτως ώστε οι φοιτητές να εξυπηρετούνται από αυτό το συγκεκριμένο λεωφορείο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα μικρό... Δεν ξέρω αν το κατάλαβα. Δεν διαφωνώ καθόλου, είναι αυτό το οποίο λέτε. Όμως είναι στοιχειώδης υποχρέωση του Πανεπιστημίου αυτή, η οποία απλώς σήμερα δεν εκπληρώνεται. Είναι εκτός πόλεως. Αν ήταν στην πλατεία δίπλα της Σπάρτης, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σας λέω ότι δεν είναι αιτήματα. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με το ΤΕΙ. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες πόλεις. Θα συμβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες πόλεις. Το ίδιο πρόβλημα έχει η Τρίπολη. Το ίδιο πρόβλημα έχει το Ναύπλιο. Επειδή εμείς βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αυτή τη στιγμή στο σύνολό του, συζητάμε με φοιτητές, συζητάμε με καθηγητές, αυτά τα προβλήματα δεν θέλω να ανατρέψω κάποια γνώμη που λέει ότι και οι φοιτητές ευθύνονται για πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω το εξής, ότι πριν αναζητήσουμε ευθύνες σε κάποιον που είναι χρήστης μιας υπηρεσίας, θα πρέπει να αναζητήσουμε τις ευθύνες του Πανεπιστημίου, το οποίο θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει και να έχει οργανωθεί διαφορετικά. Και αυτές οι ευθύνες δεν εξαρτώνται από την καλή μας θέληση, εξαρτώνται από την εκπλήρωση υποχρεώσεων σήμερα. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να δούμε και την οργανωτική δομή του Πανεπιστημίου διαφορετικά, με μεγαλύτερη συμμετοχή, αλλά τα αυτονόητα, δηλαδή γιατί καθυστερεί η παράδοση της εστίας των φοιτητών στη Σπάρτη. Γιατί καθυστερεί, κάποιος έχει ευθύνη. Έχει καθυστερήσει ήδη. Βεβαίως, κάποιος έχει ευθύνη. Ευθύνη είναι το Πανεπιστήμιο το οποίο δεν έχει παρακολουθήσει. Από την άλλη πλευρά όμως, ο χρήστης, ο φοιτητής, δεν ζητάει να του εξηγήσουμε γιατί το Πανεπιστήμιο έχει καθυστερήσει. Ότι δεν έχουμε τα χρήματα να πληρώσουμε ή ενδεχομένως αυτό ήδη, γιατί δεν έχουμε τεχνική υπηρεσία, δεν παρακολουθήσει κλπ. Ζητάει απλά να μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του στη στέγαση και το δικαίωμα αυτό το προβλέπει η νομοθεσία μας. Και έχουμε σαν αποτέλεσμα να αγριεύουν οι φοιτητές. Και να, γιατί έχουν δίκιο, σου λέει ως πότε θα μας κοροϊδεύετε, γιατί ο φοιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει και τα εσωτερικά του κυβερνώντος κόμματος, εάν έχουν τα οικονομικά, γιατί σου λέει, μα εγώ βλέπω δεξιώσεις, εγώ βλέπω δαπάνες περιόνου σκιάς θεόρατες και όλα αυτά τα σχετικά, οπότε διαμαρτύρεται ο φοιτητής εν δικαίω. Ακριβώς. Και για να μην φτάσουμε, μάλλον να μην σταθούμε μόνο στη διαμαρτυρία αυτή, εγώ θα σας έλεγα. Γίνεται κάτι... και εκμετάλλευση από κάποιους. Κάποιοι νομίζω ότι επενδύουν στη δυσαρέσκεια. Έτσι. Κάποιοι νομίζω επίσης ότι παίζουν παιχνίδια στην πλάτη του Πανεπιστημίου. Το έχω πει, το έχω γράψει. Έχω ενδεχομένως ελεγχθεί γι' αυτό και έχω πει ότι ελάτε να συμφωνήσουμε όλοι σε μια διαφάνεια στη λειτουργία του Πανεπιστημίου, σε νέα μορφή που θα είναι ηλεκτρονική διοίκηση από εκεί και πέρα, έτσι ώστε οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνει το Πανεπιστήμιο και δεν θίγουν προσωπικά δεδομένα να είναι γνωστές σε όλους. Ελάτε να φτιάξουμε μαζί μια υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο των οικονομικών της φοιτητικής ζωής και αυτή η υπηρεσία να απολογείται, να δίνει λογαριασμό και να ξέρουν οι πάντες, οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές αρχές, οι νομαρχιακές αρχές και οι φοιτητές, γιατί θα αναρτώνται στο ίντερνετ, να ξέρουν ποιο κομμάτι του προϋπολογισμού πηγαίνει στα οικονομικά της φοιτητικής ζωής και ποιο πώς έχει δαπανηθεί. Εκεί η διαφάνεια αυτή, ξέρετε, μας προστατεύει όλους. Σωστό. Προστατεύει έχει το Πανεπιστήμιο από την κακοδιοίκηση. Έτσι. Προστατεύει την αξιοπιστία. Γιατί τι έχει συμβεί, γι' αυτό σας είπα. Έχουμε και το κακό παράδειγμα του Παντίου Πανεπιστημίου που βρεθήκανε ελλειμματικοί σε κάποια οικονομικά θέματα. Και με μεγάλες περιπτώσεις διαφθοράς. Μα γι' αυτό ακριβώς. Απλά λέω το εξής. Πέρα από τις διαμαρτυρίες, σήμερα το πρόβλημα είναι η απονομιμοποίηση ενός θεσμού. Πρέπει το Πανεπιστήμιο και μάλιστα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να ξαναβρει την αξιοπιστία του. Και αυτό δεν μπορεί να το βρει παρά μόνο μέσα από μια διαδικασία η οποία θα είναι πρώτον μια δημοκρατική νομιμοποίηση των εκλεγμένων εκπροσώπων. Τώρα πλέον ναι. Δεύτερον, γιατί αργήσαμε τόσο. Γιατί αργήσαμε. Δεν είπα κάτι προηγουμένως. Αργήσαμε 10 χρόνια, αλλά παράλληλα το Πανεπιστήμιο έχει σήμερα 10 τμήματα. Επίσης, αργήσαμε. Όχι, αργήσαμε ενώ ως προς την δομή της διοίκησης κλπ. Η Πρυτανία, το ένα, το άλλο. Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Υπάρχει. Υπάρχει. Διότι οι διοικήσεις οι προηγούμενες ήταν διορισμένες μέχρι σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ήταν εντολοδόχοι του Υπουργού Παιδείας. Η εντολή είναι συγκεκριμένη. Θα κάνετε ορισμένα πράγματα. Σωστή. Και σε ποιον απολογείται
ο πρόεδρος, ο οποίος, εγώ σας λέω, έχει και την ηθική ευαισθησία να απολογηθεί και στην κοινωνία, να απολογηθεί και στους φοιτητές, να εξηγήσει. Αν δεν την έχει, απολογείται μόνο, αιτιολογεί τις πράξεις του μόνο στον Υπουργό, αδιαφορεί για το Πανεπιστήμιο, διότι δεν είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κάποια στιγμή θα φύγει. Είναι πάντα εξωτερικός καθηγητής. Το μεγαλύτερο λοιπόν πρόβλημα, και σας απαντώ ευθέως, το μεγαλύτερο πρόβλημα, που μας λέτε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι η διοίκηση του Πανεπιστημίου σε ένα βαθμό ήταν με εξωτερικούς καθηγητές, δηλαδή άλλων πανεπιστημίων, που χρησιμοποίησαν τη θέση τους για διαχείριση. Μέχρι να στηθεί, ας το πούμε, ναι, το οικοδόμημα. Αλλά χρησιμοποίησαν και τη θέση τους με μια στοχοθεσία. Έτσι. Όλοι θέλανε να μείνουν λίγο παραπάνω. Και θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, ναι, κάποιοι άλλοι θέλησαν να φτιάξουν μηχανισμούς οι οποίοι να τους επιτρέψουν μετά να αναρριχηθούν. Ή κάποιοι άλλοι θέλησαν μέσα από καταστάσεις ευνοιοκρατίας, οικογενειοκρατίας, να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό του Πανεπιστημίου προς εξυπηρέτηση προσωπικών, οικογενειακών, φιλικών συμφερόντων. Τα πράγματα είναι απλά. Νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο δεν θα χάσει ποτέ αν πει τα πράγματα με το όνομά τους και αναλάβει την ευθύνη να τα αλλάξει. Γιατί αν πει τα πράγματα με το όνομά τους, διαπιστώσει τα προβλήματα που γνωρίζουμε όλοι και δεν προβεί σε λύσεις, ή σε αλλαγή της κατάστασης με νέες αντιλήψεις, με γενναίες τομές, τότε δεν θα κάνουμε τίποτα. Κύριε Παπαθεοδόρου, διαβλέπω υπόσχεση σε αυτά τα λόγια. Δέσμευση. Τελευταία. Και δέσμευση. Δέσμευση. Δέσμευση, διότι αυτή τη δέσμευση. Έχει σημασία αυτό και θα ήθελα να το αναλύσουμε λιγάκι παραπάνω. Θα σας να πω. Δώσουμε στους φοιτητές. Εγώ δεν σας λέω μόνο στον κόσμο, γιατί και οι φοιτητές θα τα μάθουν αυτά. Και άλλωστε θα έχετε και το περιθώριο να μιλήσετε πάλι μαζί τους και συνέχεια να μιλάτε, και όπως έχετε και το περιθώριο και το βήμα αυτό του τηλεοπτικού σταθμού και σας ευχαριστώ. Και όχι μόνο, μπορούμε να πάμε και στους άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς της Πελοποννήσου άνετα, γιατί συνεργαζόμαστε, οπότε θέλω να πω ότι είναι χρήσιμο να ακουστούν τα λόγια τα δικά σας και οι υποσχέσεις σας, γιατί μετά από ένα χρόνο χαριστική περίοδο ή δύο χρόνια, ναι, θα πρέπει, εφόσον θα είσαστε ο πρίτανης και έχετε υποσχεθεί κάποια πράγματα, εάν δεν τα υλοποιήσετε, τότε θα έχουμε πάλι αγριεμένους φοιτητές. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να απαντήσω σε αυτό. Έχετε όσο θέλετε. Ένα δευτερόλεπτο. Εγώ έχω δεσμευτεί για ορισμένα πράγματα, έχω γράψει, τα έχω πει, είναι ανοιχτά στη συζήτηση και μπορεί να με κρίνει οποιοδήποτε. Να μην συμφωνήσει ή να συμφωνήσει. Σωστό. Δύο πράγματα θα συμβούν όμως. Επειδή πιστεύω ότι η δυναμική που υπάρχει αυτή τη στιγμή θα μας οδηγήσει να αναλάβουμε την ευθύνη του Πανεπιστημίου, έχω πει το εξής. Πρώτον, ότι θα υπάρχουν πεπραγμένα της Πριτανίας κάθε 6 μήνες. Δημόσια. Α. Αυτά κάναμε, αυτά δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Θα το ξέρετε όλοι τι κάναμε. Και επ' αυτών θα κρινόμεθα. Και θα μας ενημερώνετε και εμάς στα μέσα ενημέρωσης. Θα είναι πεπραγμένα δημόσια. Θα πηγαίνουν στα μέσα, θα πηγαίνουν στους φοιτητές, σε όλες τις συνιστώσεις. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Απλά να κοιτάξουμε το site του Πανεπιστημίου, θα υπάρχουν τα πεπραγμένα της διοίκησης ανά εξάμεινο. Αυτό είναι για ενημέρωση. Από εκεί και πέρα θα μας κρίνει οποιοδήποτε. Ξέρετε κάτι άλλο. Οι δεσμεύσεις αυτές είναι με την βούληση να υλοποιηθούν άμεσα. Γιατί εγώ δεν θα βγω στη σύνταξη μεθαύριο. Αυτό το οποίο θα κάνω τη θητεία του Πρίτανη και θα επιστρέψω στο ίδιο πανεπιστήμιο, στο ίδιο πόστο που είχα, επομένως θα κριθώ για αυτά που έκανα, θα λογοδοτήσω για αυτά που έκανα και θα επιστρέψω σαν καθηγητής στο τμήμα που υπηρετώ σήμερα. Δεν θα φύγω, δεν θα πάρω σύνταξη, η ευθύνη των πράξεών μου θα με ακολουθεί. Γι' αυτό σας λέω ότι θα τα υλοποιήσουμε. Και γι' αυτό σας λέω ότι οι φοιτητές θα ξέρουν και που είμαι. Οι καθηγητές θα ξέρουν ότι επανέρχομαι στο Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν μπαίνει και μία άλλη παράμετρος. Η λογοδοσία είναι δεδομένη. Αφενός. Και η ευθύνη την οποία αναλαμβάνω και θέλω να αναλάβω μαζί με τους συναδέλφους μου είναι επίσης δεδομένη για τον εξής λόγο. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα είμαι και αύριο και μετά από 4 χρόνια. Ούτε σύνταξη μπορώ να πάρω και δεν θέλω, αλλά από την άλλη μεριά ούτε θέλω να φύγω από το Πανεπιστήμιο. Παρόλο ότι φαίνεστε για μικρό σε ηλικία. Ναι, δεν είμαι κοντά στη σύνταξη, σας το διαβεβαιώνω. Θέλω να πω ότι εάν το πάμε εμφανισιακά, είσαστε πολύ μακριά από τη σύνταξη. Ξεκάθαρα πράγματα. Στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχω 15 χρόνια καριέρας. 15 χρόνια. Μπράβο. Αυτά είναι γνωστό. Μπορείτε να το υπολογίσετε. Σωστό, σωστό.
είσαστε στους σαραντάριδες, με άλλα λόγια. Πλάς. Πλάς, ναι. Όχι, καλό είναι, τα ξέρουμε και περίπου τα πράγματα. Αυτά είναι γνωστά.